από τη δικιά μου την πλευρά. Στο μέτωπο κατά της ακρίβειας θέλω να προσθέσω σήμερα ακόμα και έχοντας μια καλύτερη εικόνα για το πώς θα κλείσει ταμιακά ο χρόνος βλέποντας τα νούμερα του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, τρεις ακόμα πρωτοβουλίες στήριξης συμπολιτών μας. Πρώτον, όπως συνέβη το 2020 και όπως έχω επανελειμμένως δεσμευθεί δημόσια, 100.000 περίπου ενεργοί υγειονομικοί στα νοσοκομεία, στο ΕΚΑΒ και στα κέντρα υγείας θα ενισχυθούν με έκτακτη καταβολή μισού μισθού. Ένα μέσο ποσό ύψους περίπου 900 ευρώ θα τους αποδοθεί αμέσως μέσα στο Δεκέμβριο. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε σήμερα από τα πολλά που τους οφείλουμε. Δεύτερον, όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι της χώρας θα λάβουν ένα πρόσθετο βοήθημα 250 ευρώ προσαυξημένο κατά 50 ακόμα για κάθε μέλος της οικογένειάς τους. Έτσι, 800.000 συμπολίτες μας θα δουν μεγαλύτερη την επόμενη σύνταξή τους. Είναι μια ανακούφιση, δεν είναι κάτι παραπάνω. Δεν είναι βέβαια αυτό που τους αξίζει. Είναι όμως κάτι το οποίο αναμφίβολα βοηθά, χωρίς να υπονομεύουν την πορεία της οικονομίας μας. Και τρίτον, το ίδιο ακριβώς επίδομα θα δοθεί και σε 173.000 συμπολίτες μας με αναπηρία. Πρόκειται πρακτικά για όλους τους δικαιούχους του Οργανισμού Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ασφαλώς για τα άτομα με αναπηρία απαιτούνται πολλά θεσμικά μέτρα. Είμαι όμως υπερήφανος ότι αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι η πρώτη η οποία έχει ένα συγκροτημένο, ολιστικό και πολυεπίπεδο σχέδιο για να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες αδικίες εις βάρος των πιο αδύναμων